Ευρύτατο είναι το πλέγμα των περιβαλλοντικών και όχι μόνο όρων που διέπουν έργα μεγάλου βεληνικού όπως η μονάδα LNG, σημειώνει ο Γιώργος Κρεμλής. Για τα έργα αυτού του τύπου, τα LNG δηλαδή, υπάρχει ένα πλέγμα κανόνων του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται και το οποίο είναι ιδιαίτερα ευρύ. Δηλαδή εφαρμόζονται πολλές οδηγίες οι οποίες εξετάζουν το έργο και από την πλευρά της τυχόν επικινδυνότητάς του και των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει σε συνέχεια κάποιο ατυχήματος, αφενός, αφετέρου, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και στον αέρα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεδομένης και της ιδιότητάς του, ο κύριος Κρεμλής εφιστά την προσοχή όλων στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Ο ίδιος δεν την έχει διαβάσει μεν, ωστόσο υπογραμμίζει ότι για να είναι σωστή θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα και αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. Η σκέψη είναι για απλωτό αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εξεταστούν και οι άλλες εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση και εναλλακτικές σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι μία απλωτή εγκατάσταση είναι καλύτερη εν προκειμένου από μία χερσαία εγκατάσταση. Θα πρέπει όμως και αυτό να εξεταστεί από την μελέτη και να τεκμηριωθεί κατάλληλα. Όσο και την ανάγκη κοινωνικής διαβούλευσης επί του έργου, ο κύριος Κρεμλής θεωρεί ότι πρέπει να γίνει, ειδικά δε εφόσον ο προηγούμενος διάλογος έγινε 3 χρόνια πριν. Σε κάθε περίπτωση, οι μελέτες, σύμφωνα και με την οδηγία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβουλεύσεων. Οπότε, οι ενδιαφερόμενοι, η ΜΚΟ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η αυτοδιοίκηση, θα μπορούν να λάβουν υπόψη τους και την τεχνική περίληψη της μελέτης, αλλά και το σύνολο της μελέτης, ώστε ενδεχομένως να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Σε εμάς εδώ είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως έγινε 3 με 4 χρόνια πριν. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση? Εάν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί κάποιο έργο που, από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί.